Πόσα νηφικά έχετε δοκιμάσει? Πήγαμε κατευθείαν σε αυτό που είχαμε όλοι στο μυαλό μας, συμφωνήσαμε και θα είναι υπέροχο. Πάντως στο μυαλό μου δέχομαι ότι δεν θα κάνετε bachelor, φαντάζομαι, με τις φίλες σας. Όχι, σκέφτομαι να κάνω ένα πάρτι μετά. Μετά που θα έχω χαλαρώσει και θα έχω ηρεμήσει. Έχετε άγχος για εκείνη την ημέρα? Όχι ακόμα. Είμαι σίγουρη ότι εκείνη την ημέρα λίγο θα αγχωθώ, λίγο θα συγκινηθώ. Θα είναι ωραία. Τα παιδάκια πώς θα έχουν πάρει? Τα παιδιά ανυπομονούν, θέλουν να δοκιμάζουν τα ρούχα τους, χαίρονται, θέλουν να δουν πού θα στέκονται, τι θα κάνουν. Πώς έχει πει τη γνώμη του για τον νηφικό σας? Δεν έχει καμία ιδέα, δεν έχει ιδέα πώς θα είναι, δεν ξέρει τίποτα, θα είναι έκπληξη. Το πότε το πατήσετε, το έχετε σκεφτεί? Δεν ξέρω. Σας μην ανησυχείτε. Ελπίζω να μου αφιερώσει τουλάχιστον ένα τραγούδι, αν μη τι άλλο. Νύφη θα ντυθώ για χάρη του. Έχεις πέσει θύμα του Photoshop. Θυμάμαι τώρα που το λες μία φορά, είχα κάνει ένα εξώφυλλο, δεν θα πω σε ποιο περιοδικό, και όταν βγήκε και όταν είχα πάει εκεί, με είχαν βάψει καταπληκτικά, με είχαν χτενίσει υπέροχα και αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία. Και λέω, πω, θα βγει μία φωτογράφηση αυτή καταπληκτική. Και βγαίνει. Και τη βλέπω, παιδιά, και ήθελα να αγοράσω όλα τα περιοδικά αν γινότανε από παντού. Ήταν τέλος πάντων λίγο καλοκαιρινό. Δεν ήταν μαγιό ακριβώς, αλλά ήταν λίγο κοιλιά έξω. Ήταν όμως η οπτική γωνία την οποία με πήρε τέτοια, που ήταν σαν να είμαι έγκυος. Σε αγώνει. Και τώρα η περίοδο καλοκαιριού που μπορεί να πας να κάνεις ένα μπάνιο. Παπαράτσι, αν θα σε τραβήξουν. Πάντα στο μπάνιο με αγχώνει αυτό, ναι. Δεν τους βλέπετε και δεν τους νοιάζει. Πάρα πολύ μικρές και κρυφές παραλίες, αλλά τώρα πια τις έχουν μάθει και σκαρφαλώνουν κάτι βράχια και βλέπουμε ξαφνικά ένα κεφαλάκι κάπου και κρυβόμαστε, φεύγουμε. Γενικά δεν έχω παράπονο, γιατί πάντα ωραιότερη με κάνουν από αυτό που είμαι. Με μαγιό δεν σε έχουμε δει πολλές φορές. Τι λες, καλέ, βεβαίως. Σπάνια. Όχι, θα σου πω. Η αλήθεια είναι εγώ τη συλλογή των μαγιών δεν την έχω ξεκινήσει από το Μάρτιο, ας πούμε, και δεν βγαίνω στις παραλίες. Άμα είναι συνεννοημένα, το κάνω. Πολύ ωραία. Συνεννοημένα. Μόνο σε βιάζω. Μετά θα ζητήσεις να σε αλλάξουν και λίγο. Όχι, είναι συνεννοημένα για να αλλαχθώ. Λέω ότι δεν θέλω να πειράξω τις καμπύλες μου, θέλω να φτιάξω την κυταρίτιδα μου. Η εκπομπή του χρόνου θα συνεχίσει, Κωνσταντίνα. Αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στον αέρα. Θα ήταν πολύ άσχημο να μιλάω για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Να ολοκληρώσουμε με το καλό και θα τα πούμε. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Να πω εγώ κάτι. Πώς θα είναι η ελληνική τηλεόραση χωρίς την Κωνσταντίνα? Άσχημη, οπότε δεν...